Και αποφασιστικός κρίκος αυτής της επίσκεψης και της διοργάνωσης εκθέσεως. Μπορούμε να περιηγηθούμε λίγο το περίπτερο. Θα δείτε εδώ την αμερικανική παρουσία. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Τον κύριο Πάιπ, τον κύριο Ρώσο. Βλέπουμε τον κύριο Πάιπ και αν δεν κάνω λάθος, Κώστα Γιάννη, νομίζω ότι είναι ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου που. Σωστά. Έτσι. Και από πίσω ακριβώς ο πρωθυπουργός. Περιμένουμε τώρα να πάρει το λόγο να τον ακούσουμε. Με την εξαιρετικά τιμητική παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κυρίου Τσίπρα, και του υπουργού Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνουμε σήμερα τα εγγένεια του Αμερικανικού Περιπτέρου. Και μαζί εγγενιάζουμε και μια νέα περίοδο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, που είναι ήδη εξαιρετικά καλές. Το Επιμελητήριο έχει αφιερώσει πολύ χρόνο και με τη συνεργασία και των δύο κυβερνήσεων, όπως και με τη συμβολή του ακούραστου Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, του κ. Πάιατ, έχουμε σήμερα ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζω ότι τιμά όλους. Καταρχήν τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αρμόζει στην τιμόμενη χώρα, αλλά προβάλλει την εικόνα της Ελλάδας τη στιγμή που η χώρα το έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Βγαίνουμε από την κρίση, η χώρα και η οικονομία της ανακάμπτει και αναζητούμε το δρόμο προς την κανονικότητα και την ανάπτυξη. Φιλοξενούμε σήμερα 60 μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και ένα χώρο στο κέντρο του Περιπτέρου, όπως θα έχετε την ευκαιρία να δείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, όπου θα έχουμε 70 εκδηλώσεις, ειδικά σχεδιασμένες, ώστε να είναι ελκυστικές και για τον επισκέπτη, αλλά και για τους νέους κυρίως Έλληνες επιχειρηματίες που θα έρθουν σε επαφή, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με αυτές τις μεγάλες εταιρείες, να διευκολύνουμε τη συνεργασία τους και να τους δείξουμε πραγματικά γιατί υπάρχει αυτή η αμερικανική πρωτοπορία που στηρίζεται στην τεχνολογία και στην καινοτομία. Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, Πρωθυπουργέ, όπως εσείς το έχετε υπογραμμίσει. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους, όλους όσους έχουν συμμετέχει εδώ για την υποστήριξή σας, κυρίως τις εταιρείες οι οποίες με τη συμμετοχή τους και με τη χορηγία τους έκαναν αυτό το περίπτερο πραγματικότητα. Please allow me to thank everybody that is here today. Ευχαριστήσω άπαντες όλους όσοι είστε εδώ. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερως περήφανοι για τη συνεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, της ελληνικής και της αμερικανικής, για την τελετή εγγενείων αυτού του περιπτέρου. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό Ρος και στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδος, θα ήθελα να προσκαλέσω την κυρία Αναστασία Τζάνη, τη διεθνή σοπράνο, η οποία θα ερμηνεύσει τον ελληνικό και τον αμερικανικό ύμνο. Παρακαλώ. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched where so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free and the home of
the brave. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζανής. As a reaffirmation of the United States. Για μια άλλη επαναδιατύπωση και επαναδέσμευση των ΗΠΑ για τις προοπτικές και την ευημερία της Ελλάδος, αλλά και για τις προσπάθειες που θέλει να αναλάβει η Αμερικανική κυβέρνηση για τη σταθεροποίηση της περιοχής και για την δημιουργία της Ελλάδος ένας πυλώνας σταθερότητας, είναι πολύ σημαντική στιγμή αυτή για το Αμερικανικό Επιμελητήριο. Προσκαλώ λοιπόν ευθύς αμέσως τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Ρος. Ευθύς αμέσως έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Δυστυχώς υποφέρω από λαρυγγίτιδα, γι' αυτό ελπίζω ότι θα μπορέσετε να ακούσετε τη φωνή μου. Είναι μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση Τραμπ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τον προηγούμενο Οκτώβρη, ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Πρόεδρος Τραμπ μπόρεσαν να συζητήσουν την σημερινή παρουσία των ΗΠΑ εδώ. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας από την Ουάσιγκτον. Η ΗΠΑ είναι η τιμόμενη χώρα για φέτος στη ΔΕΘ. Και σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά των εγγενείων του Αμερικανικού περιπτέρου με 55 εκθέτες. Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο πράγματι έκανε μια πολύ σημαντική δουλειά, διότι συνεργάστηκε με πολύ σημαντικές αμερικανικές επιχειρήσεις για την κατασκευή αυτού του εγχειρήματος. Όπως μπορείτε να δείτε, εάν τηθασέψουμε τη δύναμη της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, μπορούμε να έχουμε ένα πολύ σημαντικό σχέδιο και η αφρόκρεμα των Αμερικανικών επιχειρήσεων βρίσκεται απόψε εδώ. Είναι εδώ διότι οι επιχειρήσεις αυτές θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα ευγενικά σας λόγια. Είναι πραγματικά τιμή μου εδώ που εκπροσωπώ την κυβέρνηση Τραμπ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το προηγούμενο Οκτώβριο ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και ο Πρόεδρος Τραμπ συζήτησαν την εκπροσώπηση των ΗΠΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα σε αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός με μια μεγάλη αποστολή από τις ΗΠΑ, που είναι και η τιμόμενη χώρα της έκθεσης φέτος. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ στα εγγένεια του Αμερικανικού περιπτέρου μαζί με μια μεγάλη αποστολή από κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες. 55 εκθέτες συνολικά βρίσκονται σε αυτό το περίπτερο, το οποίο δείχνει τη δέσμευση της Αμερικής στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. You can see under the banner of harnessing the power of innovation and creativity. Μπορούμε πράγματι να διατρανώσουμε μια δέσμευση και να καταδείξουμε την ελίτ των Αμερικανικών επιχειρήσεων. Βρίσκονται εδώ διότι μπορούν πραγματικά να επεκτείνουν έτι περαιτέρω τους δεσμούς μας σε εμπορικό και επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά και να υποστηρίξουν την Ελλάδα στην προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης. Λοιπόν,
από τον τίτλο, αξιοποιώντας την δύναμη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, υπάρχει μια μεγάλη αποστολή από παγκοσμίως κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες και εκθέτες που θέλουν να διευρύνουν τις σχέσεις εμπορίου με την Ελλάδα και να στηρίξουν την ελληνική οικονομία. A broad range of industries, healthcare, aerospace, defense, IT, consumer products, energy, education, and more are prepared to provide the cutting-edge technology and entrepreneurial know-how that can help Greece meet its economic goals. The jobs and growth benefits of such partnerships will accrue to our citizens on both sides of the Atlantic. Εταιρείες λοιπόν από το χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, της ενέργειας, της άμυνας, της πληροφορικής, αεροναυπηγικής και πολλές ακόμα θέλουν να συνεργαστούν με την τελευταία εχμής τεχνολογία, με τις ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να ικανοποιήσουν μαζί τους οικονομικούς στόχους προς όφελος των δύο λαών. We have a tremendous opportunity here to move our commercial relationships forward on a number of tracks of primary interest to Greece. Είναι λοιπόν αυτή μια εξαιρετική ευκαιρία να διευρύνουμε περαιτέρω τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών προς όφελος της Ελλάδος. For example, Greece's endeavor to become an energy hub has attracted huge amount of U.S. interest. Yesterday's signing was a major step forward. Η συμφωνία που υπογράφηκε χθες ήταν πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά τις προσπάθειες που γίνονται, για παράδειγμα, να ανεδειχθεί η Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο στην περιοχή. Energy, however, is just one of the sectors that has brought so many innovative U.S. companies to Thessalonica this week. Η ενέργεια όμως είναι μόνο ένας από τους τομείς ο οποίος έχει φέρει τόσες πολλές αμερικανικές καινοτόμες επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα. These companies have made a calculated business decision that TIF offers real possibilities for mutually beneficial deals that will serve the goals of both partners. Οι εταιρείες αυτές λοιπόν έχουν λάβει σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις και θεωρούν ότι η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία και προσφέρει πραγματικές δυνατότητες για συμφωνίες αμοιβαίου ωφέλους και για τις δύο πλευρές. The effect of this will be expanded economic ties and enhanced cooperation, further promoting the common bonds between our great nations. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, θα διευρυνθούν περαιτέρω οι οικονομικοί δεσμοί των δύο χωρών και η οικονομική συνεργασία, όπως και η στήριξη μεταξύ τους. Congratulations to each of the American companies represented at this pavilion. Θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις αμερικανικές εταιρείες οι οποίες εκπροσωπούνται σε αυτό το περίπτερο. Thank you very much. Και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.